Άντε κυρία γεννηματά. Μετά. Μάλιστα, εντάξει κύριε. Ελάτε κυρία γεννηματά. Μένουν οι αγορητές. Η πλειονοψηφία των κοινοβουλευτικών έχει δηλώσει το Πρόεδρο ότι δεν προτίθεται να πάρει το λόγο. Παραμένει ο στόχος μας εφικτός, όπως πάμε στις 3, να διεξαχθεί η ονομαστική ψηφορία. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα τελευταία 5 χρόνια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες χωρίζονται διαρκώς. Μνημονιακή από τη μία μεριά, αντιμνημονιακή από την άλλη. Όταν το δίλημα αυτό κατέρευσε, επινοήθηκε το καινούριο. Ευρωπαϊστές από τη μία μεριά, αντιευρωπαϊστές από την άλλη. Και είναι ακριβώς οι άνθρωποι που τράβηξαν αυτές τις διαχωριστικές γραμμές που έρχονται σήμερα να καταγγείλουν το διχασμό. Εγώ λέω πως η χώρα μας έχει φτάσει σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή και θα πρέπει όλοι σε αυτή την αίθουσα να αναλάβουμε την ευθύνη να βάλουμε τέλος στο διχασμό που με το λόγο μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία. Τα διλήμματα είναι δραματικά. Έχει φτάσει η ώρα της αλήθειας και των μεγάλων υπερβάσεων. Απαιτούνται αποφάσεις δύσκολες, επώδυνες, αλλά αναγκαίες και σωτήριες. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ελάχιστες ώρες απομένουν. Φέρατε τη χώρα μπροστά σε άμεσο κίνδυνο εξόδου από τη ζώνη του ευρώ. Είμαστε αντιμέτωποι με τη χρεοκοπία, την καταστροφή και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Το παραπλανητικό, σουρεαλιστικό, διχαστικό δημοψήφισμα αποδείχθηκε ένα υπερόπλο που αντί να απειλεί τους αντιπάλους όπως ισχυριστήκατε, στράφηκε εναντίον του ίδιου του ελληνικού λαού. Διχάσατε τον ελληνικό λαό για άλλη μία φορά. Τι καταφέρατε? Να οδηγηθεί η χώρα σε ακόμα δυσκολότερη διαπραγματευτική θέση. Σήμερα είμαστε εδώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να συμφωνήσουμε, πιστεύω, στη συντριπτική μας πλειοψηφία ότι ο μοναδικός ασφαλής δρόμος που υπάρχει για την Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρώπη, είναι μέσα στο ευρώ. Και η συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν αφορά απλά την οικονομία. Αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της χώρας και την ίδια μας τη δημοκρατία. Για το ΠΑΣΟΚ η συμμετοχή στην Ευρώπη δεν είναι απλά η συμμετοχή σε μία ένωση. Δεν είναι απλά το κοινό μας νόμισμα. Είναι η θωράκιση του έθνους. Είναι η ασπίδα προστασίας του ελληνικού λαού που οφείλουμε να ενισχύσουμε και όχι να την παραδώσουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια αναφορά στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου εδώ, σε αυτή την αίθουσα, το 1992, στη συζήτηση για την κύρωση της συνθήκης του Μάστριχτ. Προειδοποίησε τότε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τον ελληνικό λαό για τις δυσκολίες, αλλά τόνισε στην ευρωπαϊκή πρόκληση δεν χωράει παρά μόνο θετική απάντηση. Δεν υπάρχει εναλλακτική πορεία παρά μόνο η περιθωριοποίηση της χώρας μας, όσα κι αν είναι τα εμπόδια που στέκονται στο δρόμο μας. Αυτή η διορατική ομιλία αποτελεί για μας οδηγό όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ποτέ το δίλημα μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά δεν αρνηθήκαμε ποτέ το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γιατί ήταν και παραμένει η μοναδική προοπτική για τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ διατυπώνει για άλλη μία φορά καθαρά τις θέσεις του
απέναντι στη σημερινή συγκυρία. Πρώτον, η εθνική γραμμή προσδιορίζεται με πολύ σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο στη διπλή εντολή που δόθηκε στον Πρωθυπουργό μετά από το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Όχι στη ρήξη και στο Brexit, ναι στην ενεργή συμμετοχή, στην ισότιμη συμμετοχή, στην καρδιά της Ευρώπης και στη ζώνη του ευρώ. Δεύτερον, την αποκλειστική και μοναδική ευθύνη της διαπραγμάτευσης την έχετε προσωπικά εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Η κυβέρνησή σας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η διαπραγματευτική σας ομάδα. Φέρνετε μία πρόταση βάση για συμφωνία υποκαθεστώς ασφικτικών χρονικών περιορισμών. Αυτό και μόνο δεν επιτρέπει καμία ουσιαστική αξιολόγηση σε προτάσεις και μέτρα, πολλά εκ των οποίων από μια πρώτη ματιά είναι αναντίστοιχα με τις κόκκινες γραμμές που έχουν διατυπωθεί. Δεν θα τοποθετηθούμε σήμερα επί της ουσίας και δεν θα κάνουμε περαιτέρω κριτική. Αυτό θα το κάνουμε όταν θα φέρετε τη συμφωνία στη Βουλή. Άλλωστε μόνο εσείς έχετε την συνολική εικόνα όλων των δεδομένων και των δυνατοτήτων. Εσείς γνωρίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ, σε ποια σημεία θα πρέπει να επιμείνετε και πού θα πρέπει να υποχωρήσετε προκειμένου να κλειστεί αυτή η συμφωνία. Τρίτον, σε κάθε περίπτωση η κυβέρνησή σας έχει λάβει εντολή για λύση. Έχετε χρέος να προχωρήσετε με ευθύνη, σαφήνεια και ταχύτητα. Να κινηθείτε γρήγορα, αποτελεσματικά, χωρίς άλλη καθυστέρηση και κυρίως χωρίς δισταγμούς. Το Eurogroup δεν θα πρέπει να ολοκληρωθεί άδοξα και μοιραία για τη χώρα μας χωρίς συμφωνία. Τα πάντα θα κριθούν από το αποτέλεσμα, από το αίσιο τέλος. Το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για να κατοχυρωθεί το ιστορικό κεκτημένο της Ελλάδας μέσα στις δομές και τους θεσμούς της, της Ενωμένης Ευρώπης μέσα στη ζώνη του ευρώ. Καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να αξιοποιήσουμε τη σχέση αλληλεγγύης και συνεργασίας με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Σοσιαλδημοκράτες. Και συνεχίζουμε ησυχία, ακόμα παρακαλώ. Και αυτή την ίστατη ώρα κύριε. Τις προσπάθειές μας. Ποιοι βοήθησαν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, την Ελλάδα? Ποιος στάθηκε πλάι μας, κύριε Πρωθυπουργέ, όλο αυτό το διάστημα στις δύσκολες ώρες? Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος ανέκοψε όλες τις ακραίες δυνάμεις που απαιτούσαν το Brexit. Το Brexit που επανήλθε στο τραπέζι των συζητήσεων μόλις τους τελευταίους 5 μήνες. Και θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην βοηθήσετε και να μην ενισχύσετε αυτούς τους ακραίους εθνικιστικούς κύκλους της Ευρώπης που επιθυμούν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Μανουέλ Βάλς, ο οποίος μιλώντας στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τόνισε «Η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό διακύβευμα υψίστης σημασίας. Ό,τι αποδυναμώνει», είπε, «την Ελλάδα, μας αποδυναμώνει όλους συλλογικά». Και στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και κινούνται και ο κύριος Ρέντζη και ο Φάιμαν και ο Μοσκοβισή και ο Στάνισεφ και ο Τζιάννη Πιτέλα. Δεν θα αναφερθώ στο Λαϊκό Κόμμα, γιατί οι προηγούμενοι ομιλητές τα είπαν όλα. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές είναι αυτοί που έσπασαν την απομόνωση στην οποία μας οδήγησε η πολιτική της κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες απαιτούν πια καθαρές απαντήσεις, λυτρωτική υπέρβαση, ριζική λύση. Στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, ο Πρωθυπουργός ανέλαβε τη δέσμευση
να φέρει λύση που θα ακυρώνει οριστικά το Brexit. Λύση που θα κατοχυρώνει τη θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ. Αυτή την εξουσιοδότηση σας δίνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Η ψήφος μας δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν ξεχνάμε ότι 6 μήνες τώρα η δίθεν περήφανη αλλά στην πραγματικότητα αλλοπρόσαλη και επικίνδυνη διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος δεν είναι καν σήμερα εδώ, του κυρίου Καμένου, του κυρίου Λαφαζάνη και όλων των υπουργών, έφερε τη χώρα αντιμέτωπη με μια πραγματική τραγωδία. Μειώθηκαν σημαντικά η αξιοπιστία, οι συμμαχίες, τα διεθνή ερίσματα, η φερεγγιότητα της Ελλάδας. Η χώρα οδηγήθηκε βήμα-βήμα σε μια ιδιότυπη απομόνωση που την καθιστά μετέωρη, ευάλωτη, αδύναμη. 6 μήνες τώρα χάθηκαν δυνατότητες, πόροι, ευκαιρίες. Δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι ενώ το Δεκέμβριο οι εταίροι ζητούσαν 1 δις επιπλέον για να κλείσει η αξιολόγηση, εσείς οι ίδιοι τώρα προτείνετε μέτρα που θα επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες που ξεπερνούν τα 12 δις ευρώ. Η οικονομία βουλιάζει, η ανεργία φουντώνει, οι τράπεζες είναι κλειστές. Καμία εγγύηση δεν υπάρχει για μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις. Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται εντελώς στον αέρα, στα πρόθυρα της διάλυσης. Δεν ξεχνάμε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, θα τα πούμε όλα αυτά από τη Δευτέρα. Δεν είναι τώρα η ώρα να αποτιμήσουμε τη συμφωνία. Τώρα είναι η ώρα να πετύχετε τη συμφωνία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χρειάστηκε η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, πραγματικά στο ΚΕΠΕΝΤΕ, για να σταλεί ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη, να ξαναχτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συμμάχους μας που είχαν διαραγεί, για να ξεκινήσει και πάλι η διαπραγμάτευση. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει τις αρμοδιότητες από το Σύνταγμα και σαφή εντολή από το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για να διαπραγματευτεί. Παρόλα αυτά, χρειάστηκε και η σημερινή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για να μπορέσετε προφανώς να πείσετε ότι είστε αποφασισμένος να προχωρήσετε σε μια συμφωνία. Ας είναι. Το δικό μας ναι δεν είναι συγχωροχάρτη. Δεν είναι άφεση αμαρτιών. Δεν είναι συνενοχή. Δεν είναι συνευθύνη. Έχετε ακέραια την ευθύνη για το σημείο που βρίσκεται η χώρα και για το δυσβάσταχτο κόστος αυτής της συμφωνίας. Δεν σας παραδίδουμε λευκή επιταγή. Είναι ψήφος εθνικής συνεννόησης με σαφή εντολή για οριστική λύση και παραμονή της χώρας μας στην Ευρώπη και στο ευρώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω κλείνοντας να απευθυνθώ σε όλους εσάς. Δεν είναι εύκολη αυτή η ώρα για κανέναν. Εμείς το ΠΑΣΟΚ αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Με αυτά τα αμήλικτα διλήμματα συναντηθήκαμε πρώτοι και δυστυχώς εντελώς μόνοι. Τότε που όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις απέφυγαν το κόστος των δύσκολων αποφάσεων που έπρεπε να πάρουμε εμείς για την επιβίωση της πατρίδας. Προσέβαλαν και προπυλάκησαν τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας. Είμαστε όμως ξανά εδώ, παρόντες σε αυτό το νέο προσκλητήριο για την πατρίδα. Πολύ λιγότεροι, αλλά αποφασισμένοι. Δεν αναζητούμε σήμερα δικαίωση. Σας καλούμε όμως όλους σας να κοιτάξετε λίγο ψηλότερα. Λίγο ψηλότερα από το κομματικό συμφέρον. Και να αναμετρηθούμε όλοι με την ελπίδα των ανθρώπων αυτού του τόπου. Τους αξίζει να διεκδικήσουν τα όνειρά τους σε μια σύγχρονη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναλάβετε τις ευθύνες σας απέναντι στις Ελληνίδες, απέναντι στους Έλληνες,
στη νέα γενιά της πατρίδας μας και κυρίως στις μέλουσες γενιές. Η τύχη της χώρας αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι της...